γιος του, ο κύριος Στρατή Παταγιού, ο κύριος Γρηγόρης Παταγιός, ο οποίος ακολούθησε και εκείνος τον δρόμο της ιατρικής επιστήμης, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Τάφης της Βοστόνης, από όπου και απέσπασε το 2002 το Bachelor of Science Cum Laude στη βιολογία. Από το 2003 έως το 2007 φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Georgetown της Washington DC, όπου ειδικεύτηκε στη Γενική Χειρουργική από το 2007 ως το 2014. Παράλληλα, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην κλινική έρευνα στο Case Western Reserve του Οχάιο από το 2009 ως το 2011 και περαιτέρω εξειδίκευση στο Cleveland Clinic Heart and Vascular Institute στο Οχάιο 2009-2011. Στην καρδιοχειρουργική ειδικεύτηκε στο Texas Heart Institute του Houston, το Houston, από το 2014 ως το 2017. Ο Δόκτωρ Γρηγόρης Παταγιός εργάζεται σήμερα ως καρδιοθωρακοχειρουργός στο Νοσοκομείο Υγεία. Συνεργάζεται με τον πατέρα του στενά και παρατήρησα ότι μοιράζονται πλάκες μεταξύ τους, κάτι που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο πάντα μεταξύ πατέρα και γιου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γρηγόρη Παταγιέ που είστε μαζί μας. Είναι πολύ σημαντικό το παράδειγμά σας. Πήρατε τη σκυτάλη και εύχομαι και ελπίζω η ευχή του πατέρα σας να πραγματοποιηθεί και πολύ σύντομα να ασχοληθεί με αυτά που θέλει να ασχοληθεί πραγματικά και τα έχει σε εκκρεμότητα. Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Ματουπίκου, ευχαριστώ τη διοίκηση για την πρόσκληση. Τώρα καταλαβαίνω για το τρακ που μιλάει ο πατέρας μου βλέποντας όλους εσάς. Έχετε ακούσει πάρα πολλές και ωραίες ομιλίες σήμερα και αυτές οι ομιλίες έχουν ένα κοινό. Μιλάνε για την ευτυχία στη ζωή και το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί στο κάτω-κάτω όλα τα πτυχία και όλα αυτά που κάνουμε εκεί καταλήγουμε. Θα σας πω για μένα τι είναι ευτυχία. Είναι μερικά βασικά πράγματα, έχει μερικά βασιστικά συστατικά. Θα μου επιτρέψετε και κάποια γραμματικά λάθη, επειδή ήμουν στην Αμερική 28 από τα 38 χρόνια της ζωής μου και δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να φοιτήσω σε ένα τέτοιο ωραίο σχολείο. Λοιπόν, τι είναι ευτυχία. Για μένα είναι μερικά βασικά πράγματα. Να έχουμε ένα σύντροφο, μια εργασία ή κάτι άλλο στο οποίο να αισθανόμαστε παραγωγικοί, να έχουμε κάποιους καλούς φίλους, να έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο, να έχουμε ένα ωραίο χόμπι, να μπορούμε να χαρούμε τη ζωή. Εγώ θα σας πω να μην κυνηγάτε πράγματα που οι άλλοι θεωρούν επιτυχία. Να δείτε τι σημαίνει επιτυχία για εσάς. Αλλά να είσαστε ταυτόχρονα και ρεαλιστικοί. Δεν μπορεί κάποιος να σκέφτεται ότι θέλει να γίνει αστροναύτης, αλλά ότι θέλει να ζει και στη Μύκονο όλη τη χρονιά. Είναι λίγο δύσκολο. Γι' αυτό θα σας πω την απάντηση στην ερώτηση που μου γίνεται εμένα πιο συχνά. Γιατί γύρισε στην Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια στην Αμερική, και ενώ θα μπορούσε να είχα συνεχίσει την καριέρα μου εκεί. Είναι επειδή για μένα ευτυχία σήμαινε να είμαι κοντά στην οικογένειά μου, όχι μόνο τους γονείς μου, αλλά και όλους μου τους συγγενείς και να έχω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου εδώ, στην Ελλάδα, στην πατρίδα μου που τόσο αγαπώ. Η ευτυχία όμως και στην καριέρα αλλά και στη ζωή έχει κάποια συστατικά που οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε σκεφτεί κάποια από αυτά, αλλά ήθελα να σας κάνω εγώ μια σύνοψη. Τι σημαίνει, τι βλέπω κοινό να έχουν όλοι οι άνθρωποι που θεωρώ εγώ πετυχημένοι. Το πρώτο είναι ότι καταλαβαίνουν πολύ καλά την ανθρώπινη ψυχολογία. Καταλαβαίνουν το πώς σκέφτονται και γιατί δρούν όπως δρούν οι άνθρωποι που είναι γύρω τους. Η ανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί να εξηγηθεί και αυτοί που την καταλαβαίνουν βγαίνουν κερδισμένοι. Σε όλες τις δουλειές ανταμείβονται οι καλές ανθρώπινες σχέσεις.
Έχω δει πολλά παραδείγματα χειρουργών στην Αμερική, οι οποίοι απέτυχαν πλήρως, γιατί ενώ ήταν καλοί χειρουργοί, δεν είχαν καλές σχέσεις με τους γύρω τους. Δεύτερον, ψυχραιμία. Τίποτα δεν είναι το τέλος του κόσμου. Ό,τι και να σας συμβεί, ό,τι αποτελέσματα να έχετε στις Πανελλήνιες, όποια σχολή και να μπήκατε και να μην μπήκατε, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχει τεράστια σημασία. Για ό,τι καλό ή κακό παθαίνει κανείς, το ίδιο έχουν πάθει χιλιάδες άλλοι άνθρωποι. Αν οι πιθανότητες να πάθετε κάτι καλό ή κακό είναι 1 στο 1.000.000, το ίδιο έχουν πάθει άλλοι 7.600 άνθρωποι στον πλανήτη. Και αυτό μας βοηθάει και στο να μην γινόμαστε αλαζονικοί στις επιτυχίες μας, αλλά και στο να μην απελπιζόμαστε στις δυσκολίες μας. Αυτά τα πράγματα θα συμβαίνουν. Εγώ έχω κερδίσει λαχεία και έχω υπάρξει ο μόνος άνθρωπος στην τάξη που κόπηκε σε κάποια εξέταση. Το τρίτο και ίσως το πιο δύσκολο είναι ότι θα σας προτρέψω να τολμάτε στη ζωή. Αυτό το είπαν και κάποιοι προηγούμενοι ομιλητές και ίσως είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει κάποιος τολμηρός από τη δική σας τάξη εδώ? Υπάρχει κάποιος που θα σήκωνε το χέρι του μπροστά σε 600 άτομα? Σκεφτείτε το. Υπάρχει κάποιος θα το έκανε? Θα το δούμε μελλοντικά. Θα σας καλέσει η ζωή να το κάνετε. Θα σας καλέσει η ζωή να το κάνετε. Στο να πεις σε έναν άνθρωπο ότι τον έχεις ερωτευτεί, στο να ζητήσεις συνεργασία από κάποιον που δεν σε ξέρει καλά, στο να ζητήσεις προαγωγή σε μια δουλειά που ξέρεις ότι προσφέρεις πολλά. Τη σύζυγό μου την προσέγγισα μια βραδιά σε ένα πάρτι από το πουθενά. Και τώρα είμαστε παντρεμένοι, ευτυχισμένοι και με 3 μικρά παιδιά. Πόσο εύκολο θα ήταν να μην της είχα μιλήσει εκείνη την βραδιά? Πόσο εύκολο θα ήταν? Θα συνέχιζα να πίνω τα ποτά μου με τους φίλους μου. Αλλά είδα μια γυναίκα που για μένα ήταν κάτι το ξεχωριστό. Και ήθελα να την κυνηγήσω. Έφαγα μια μικρή απόρριψη στην αρχή. Αλλά τώρα έχουμε 2 ή 3 παιδιά. Αυτό είναι που μένει στην ιστορία. Το μεγαλύτερο βήμα της καριέρας μου, στην Cleveland Clinic που είπατε, το έκανα στέλνοντας τυχαία ένα email. Θα ήταν το 100ο, αφού είχα στείλει σε άλλα πολλά νοσοκομεία της Αμερικής και με είχαν απορρίψει ουσιαστικά λέγοντας ότι δεν υπάρχει κάποια θέση, βρήκαμε κάποιον. Ως Έλληνας έστειλα και εγώ, το ομολογώ τελευταία στιγμή λίγο αυτά τα email, θέλοντας να βρω αυτή τη θέση. Αν δεν κινδυνεύεις να πνιγείς, σημαίνει απλά ότι κολυμπάς στα ρηχά. Οπότε σας προτρέπω να τολμήσετε και κάτι παραπάνω. Τέταρτον, επιμονή και σκληρή δουλειά. Η διαφορά στον μέτριο και στον καταπληκτικό είναι ότι ο καταπληκτικός κάνει έστω και 1% παραπάνω από τον διπλανό. Είμαστε 7,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Αν δεν θες να έχεις μια μέτρια ζωή, θα πρέπει να μην κάνεις μια μέτρια προσπάθεια. Πιο πολύ ποντάρω σε έναν άνθρωπο που έχει μέτριο IQ και πολύ πείσμα, παρά το αντίστροφο. Ο μεγάλος μπασκετμπολίστας Michael Jordan είπε ότι αν έχω πετύχει, δεν ξέρω αν το ξέρετε εσείς, είσαστε και κάπως νεότεροι, δεν ξέρω ποιοι από εσάς τον θυμόσαστε. Είχε πει ότι είμαι πετυχημένος, γιατί 26 φορές συμπαίκτες μου δώσαν να βαρέσω το τελικό σουτ. Και απέτυχα. Δεν το έβαλα το καλάθι, απέτυχα. Αλλά συνέχισα να πηγαίνω στους αγώνες, συνέχισα να προσπαθώ και γι' αυτό είχα κάποια φορά την τύχη να βάλω το καλάθι με το οποίο νίκησε η ομάδα. Πέμπτον, κοιτάξτε μακροπρόθεσμα. Αλλά μην ξεχάσετε να χαρείτε το σήμερα. Η ζωή δεν είναι κούρσα 100 μέτρων, είναι μαραθώνιος. Μην εξαντληθείτε από νωρίς. Κρατήστε δυνάμεις. Ταυτόχρονα με αυτό, μην ξεχάσετε να προσπαθήσετε κάθε μέρα να έχετε μια μικρή στιγμή απόλαυσης για τον εαυτό σας. Όλοι εδώ σήμερα έχετε τα σωστά θεμέλια για να κάνετε καταπληκτικά πράγματα.
στη συνέχεια της ζωής σας. Σας εύχομαι ολόψυχα ό,τι καλύτερο και η ζωή σας να σας φέρει την ευτυχία όπως την σκέφτεστε εσείς. Όπως είπε και ο Καζαντζάκης, έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα. Ευχαριστώ. Τον Γλωφή Θεσσαλονίκης, κύριο Κώστα Γιουλέκα, για την απονομή της θηλυκής πλακέτας στο κεντρικό μας οδείο.